Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι η συγκεκριμένη παίκτρια, εκτός που φοράει μαύρα όπως και στο προηγούμενο επεισόδιο, όταν τις κάνουν δύσκολες ερωτήσεις, απαντάει σε αυτές. Δεν υπεκφεύγει. Είναι η Σιμών Σέρβου. Αυτό δεν υπάρχει στα ελληνικά το τραγούδι. Ναι, είναι του Τριαντάφυλλο. Α, μάλιστα. Και είσαι μετά έγινε. Συγγνώμη. Την ίδια πορεία είχαμε. Ναι. Είσαι φίλη μας. Αλήθεια. Ναι. Και αυτό ήταν το αρχικό. Άρα το αρχικό είναι του Τριαντάφυλλου και μετά το έκανε η Γκαλένα. Με πολλά views. Αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, ακούγαμε Γκαλένα τώρα. Ναι. Άρα... Γκαλένα και Αζίς. Α, και οι δύο. Ναι, φανταστικό βίντεο κλιπ, ναι. Και οπότε εγώ υποθέτω τώρα ότι βρισκόμαστε στη Βουλγαρία. Καλά κάνεις. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ είμαι καλεσμένη σε μια εκπομπή στη Βουλγαρία παρεμπιπτόντως. Αυτό θα γίνει μόλις τελειώσει η εκπομπή, γιατί με πήραν να με καλέσουν. Σε τι εκπομπή? Τύπου Late Night. Πολύ ωραία. Γιατί σε είδαν εδώ πέρα και σου λέει, μιλήσει για την εμπειρία. Κάτι καλό είδανε και σου λέει... Εξαιρετικά. Οπότε αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μάλιστα. Είναι να μου πεις τι θα πεις για μένα. Τα καλύτερα θα πω για όλους. Και αυτή την φανταστική εμπειρία γεμάτη συναισθήματα που εγώ ήθελα να αποφύγω, αλλά μένα, τελικά για μένα δεν μπορώ. Ενδιαφέρει, Σιμών, σε παρακαλώ, δηλαδή, πώς ήταν αυτή. Αρχικά θα πω ότι είσαι πανέξυπνη. Ναι. Το εκτιμώ τόσο πολύ όσο δεν φαντάζεσαι. Κατά δεύτερον, θα ζητήσω συγγνώμη για όσα έχεις ακούσει. Είναι πολλά. Το ξέρω. Είναι μερικά από πολλά. Αυτά ήθελα να τα ακούσεις, αλλά είχα απλά ένιωθω ότι είμαι στο σπίτι μου και τα λέω. Έτσι κάπως νιώθω κι εγώ, για να σου είμαι ειλικρινής. Άρα, πηγαίνει σε εμφάνιση Late Night Show, ναι, στην βουλγαρική τηλεόραση. Μάλιστα. Το σύνολο. Συγγνώμη, να πω. Βεβαίως. Επί τούτου το έφτιαξε, το σύνολο είναι δικό μου. Αυτά. Τίποτα άλλο. Τελικά ήθελα να πει κάτι πολύ μικρό, αλλά πολύ ουσιαστικό. Βαθμολογήστε. Ήθελα το full του 3 τώρα, για να σας τη λέω ότι έχετε συνονιωθεί και τέτοια, και ξαφνικά η Νικόλ και η Μπι μου γκρέμισαν ένα κόσμο που είχα φτιάξει. Και ξεπλάγιν, λες, τι συμβαίνει εδώ, δεν το περίμενα. Δεν ξεπλάγιν ακριβώς, αλλά όμως, μάλιστα, το ήθελα να το βλέπα. Τέλος πάντων, δεν μου την κάνατε τη χάρη, Νικόλ, Ίνα. Ίνα. Σιμών, κοίτα, είσαι πολύ elegant. Όπως είναι η Σιμών που ξέρουμε. Για Late Night Show θα ήθελα να υπήρχε λίγο παραπάνω λάμψη στο λαιμό σου. Δεν θα ήθελα λίγο περισσότερα κοσμήματα. Ναι. Έχω βάλει σκουλερί και γι' αυτό δεν έβαλα κάτι. Για να είσαι πιο λαμπερή. Γιατί όταν σκέφτομαι Late Night, σκέφτομαι πάντα κάτι πολύ glam. Το πω έτσι, glam. Και μου λείπει λίγο το element του glam σε αυτήν την εικόνα. Η τσάντα δεν... Η τσάντα, να σου πω την αλήθεια, το κάνει χειμωνιάτικο, να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αλήθεια, η τσάντα την πήρα, δεν θα πω πάλι αυτό, δεν θα την έπαιρνα κτλ. Την πήρα για να μπω μέσα, τη βάζεις πίσω, η τσάντα δεν υπάρχει καν στο outfit, το σκεφτόμουν μάλιστα να την αφήσω πίσω στην καρέκλα. Η αλήθεια θα είναι. Θα μπορούσες, γιατί η αλήθεια είναι ότι την κάνει, αλλά... το κάνει λίγο χειμερινό. Ναι. Αυτό το ρούχο. Τσάντα αυτή δεν νομίζω να το κάνει χειμερινό, γιατί η τσάντα έχει καλοκαίρι τη φορά. Έχει μια χειμερινή διάθεση και άμα είχε λίγο παραπάνω κοσμήματα, ήταν λίγο πιο ανοιχτή. Σαν χρωματέλα, πώς να το πω, να ήταν λίγο πιο διάτρητη. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Έτσι, καλά το είπες, κατάλαβα. Να ήταν λίγο πιο διάτρητη, θα ήταν και πιο σωστή. Ωραία. Αυτό. Αυτό. Μπορώ να δω λίγο το παπούτσι σου. Ναι.
Θα το σχολίαζα γι' αυτό, αλλά μετά θα φανώ υποκρίτρια. Κοίταξε, η αλήθεια, είναι ότι, η αλήθεια είναι ότι το μόνο που θα άλλαζε σε αυτό το look αλήθεια είναι το χρώμα των νυχιών μου στα πόδια. Θα ήθελα να είναι γαλλικό, αλλά τι να κάνω. Αυτό θα άλλαζα μόνο, αν με ρωτήσεις. Μπι. Λοιπόν, συμφωνώ και εγώ στο γεγονός ότι η δαντέλα αυτή μου κάνει λίγο χειμερινή. Παρότι η δαντέλα γενικά είτε μαύρη είτε οτιδήποτε χρώμα, προφανώς δεν είναι ένα χειμερινό ύφασμα. Αυτή επειδή δεν έχει καθόλου κενό, έχει ενδιάμεσα τούλι, μου το βαραίνει λίγο. Και μου το βαραίνει κιόλας και το μακρύ το μανίκι για αυτήν την περίοδο. Συν το μαύρο, συν τη δαντέλα, σαν ύφασμα τη συγκεκριμένη, που έτσι δεν μου κάνει καλοκαιρινή. Δεν μου αρέσει η ζώνη στη μέση και δεν μου αρέσει και το βραχιόλι που έχεις βάλει πάνω από το, από το μανίκι στο ναι. βραχίωνα. Μου αρέσει. Θα ήθελα κι εγώ κάτι λίγο πιο γκλαμ στο επάνω μέρος, γιατί θα φαντάζομαι είναι μια εκπομπή που θα κάθεσαι και θα φαίνεσαι από εδώ και πάνω. Όχι, κάθεσαι σε ένα καναπέ, ο παρουσιαστής είναι αριστερά σου, τέλος πάντων, ή δεξιά σου, ανάλογα πώς το βλέπεις, και φαίνεσαι ολόκληρο. Οπότε θα κάθομαι έτσι. Ναι. Θα ήθελα γκλάμ, λοιπόν, ένα γκλάμ. Χρώμα. Γενικά νομίζω ότι είναι ατυχής η επιλογή της μαύρης αυτής της δαντέλας. Οπότε πιθανότατα, αν ήταν ένα χρώμα λίγο πιο. Όχι να μην ήταν μαύρο βασικά, να υπήρχε μία ένταση, να ήταν και λίγο πιο τηλεοπτικό. Αυτό. Αυτά. Τι έχεις να πεις? Ότι είμαι λαμπερή εγώ. Μου αρέσει πάρα πολύ το μαύρο. Δεν θα άλλαζα απολύτως τίποτα από αυτά που είπα πριν. Ίσως το τσαντάκι να μην το έφερνα καθόλου. Όχι, δεν το είπα σαν αντίθεση. Λέω το τσαντάκι δεν το έκρινα καν γιατί είπες ότι δεν το κράταγες. Μου αρέσει. Δεν θα άλλαζα απολύτως τίποτα. Πραγματικά απολύτως τίποτα. Τα μαλλιά μου, τα σκουλαρίκια μου, το βάψιμό μου. Τα κορίτσια είναι φανταστικά, τα αγαπώ. Αυτά. Με πιάνουν τα συναισθήματα τώρα. Αυτό που θέλω να αποφύγω μου συμβαίνει τις τελευταίες μέρες. Δεν το αντέχω. Δηλαδή. Ό,τι συνέστημα δεν είχα σε όλα τα επεισόδια μου έχει βγει τώρα. Άκου να δεις. Και καλά κάνει. Όχι. Ναι. Γιατί το άλλο είναι το αφύσικο. Όχι αυτό που συμβαίνει τώρα. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Ζέτα, ένα μικρό σχόλιο και από σένα. Ναι. Και εγώ θεωρώ πως η δαντέλα, η μαύρη είναι και καλοκαιρινό. Το έχουν πει και οι κριτές άλλωστε. Τη βλέπω την Σιμώνα καλεσμένη σε αυτή την εκπομπή βράδυ, να τα λέει εκεί πέρα, ασταμάτητα, με το legend της, πολύ ωραίο το μαλλί, και τα κοσμήματα μου αρέσουν και οι λάμψεις. Ίσως θα άλλαζα παπούτσια, επειδή έχεις φέρει πάρα πολλά που έχουν έτσι και κάτι δεσίματα με αλυσιδάκι, έτσι πιο... Αυτό αν θα άλλαζα, και το τσαντάκι δεν το σχολιάζω γιατί έχεις πει ούτως ή άλλως ναι. δεν θα το κρατάς. Μάλιστα. Σιμών μου, καλή επιτυχία σου εύχομαι. Ευχαριστώ. Είναι η ώρα για τους κριτές.